Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ρεπορτάζ του Κώστα Μπετινάκη για το θέμα που απασχόλησε πολύ την περίοδο του το 2000 και είναι η πτώση του Σινούκ. Μετά από 10 χρόνια αναμονή και αφού τέθηκαν οι ποινικές δικογραφίες στο αρχείο, οι οικογένειες των θυμάτων, απαιτούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να ανοίξει ο φάκελος Σινούκ και η προμήθεια των συγκεκριμένων ελικοπτέρων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2001, να συσχετιστεί το μείζον ζήτημα με την έρευνα για τις μίζες από τα εξοπλιστικά προγράμματα και με την ευκαιρία να επανεξεταστεί το ότι τα εν λόγω ελικόπτερα που είχαν έρθει στην Ελλάδα είχαν ελαττωματικό λογισμικό. Όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει ο Κώστας ο Μπετινάκης από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ για την πρόβολη που μου κάνεις. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε ακριβώς, είχε ονομαστεί η 19η για την Ελλάδα. Ήταν το 2004. Όταν πληροφορηθήκαμε όλοι ξαφνικά, εγώ έτυχε να είμαι και στη Θεσσαλονίκη την εποχή για την έκθεση, και πληροφορηθήκαμε την πτώση του Σινούκ. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει μια περίεργη ιστορία που με είχε ιντριγκάρει από την αρχή. Οι τελευταίες πληροφορίες που πήρα ήταν με μια επικοινωνία που είχα με το δικηγόρο της οικογένειας του αποθανόντος μακαριστού Πατριάρχη Αλεξανδρίας, μια σπουδαίας προσωπικότητας για τον Ελληνισμό που χάθηκε, με τον κύριο Στυλιανό Γρηγορίου, και μου είπε ότι η οικογένεια επανέρχεται αυτή τη φορά με αφορμή τα γεγονότα που γίνονται με τις μίζες. Δηλαδή πάει τελείως αλλού η υπόθεση. Για αυτή την ιστορία έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Την ιστορία να τη συνδέσουμε με τις μίζες ήταν κάτι το οποίο με ξάφιασε πραγματικά. Mm-hmm. Αλλά με παρέπεμψε ο δικηγόρος σε μια ιστοσελίδα αγγλική, γιατί παρόμοια πτώση είχε συμβεί και με ένα Σινούκ στη Σκωτία. Mm-hmm. Και έτσι προσπαθούμε να βρούμε τώρα διάφορα πράγματα. Ψάχνοντας λοιπόν βρήκα ότι τα Σινούκ που μας δώσανε εμάς, όπως μερικά που έχουν πάρει και οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί, δεν είχαν το ίδιο λογισμικό με αυτά τα Σινούκ που έχουν οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν, φαίνεται, κάποιας παλιότερης γενιάς λογισμικό και το δώσανε και το πήραμε εμείς. Εμείς είχαμε παραλάβει τα συγκεκριμένα ελικόπτερα στις αρχές του 2000. Το 2001. Ναι, στις αρχές του 2001. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λοιπόν τώρα που επανέρχεται, μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για μίζες που έχουν δοθεί από τη Γερμανία. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται θέμα και για μίζες ή ενδεχόμενες μίζες τώρα, εφόσον όμως γίνεται προμήθεια από το οπλικών συστημάτων, είναι δεδομένο ότι κάποιοι έχουν πάρει μίζες. Mm-hmm. Για αυτό το πράγμα. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για μίζες από την Αμερική. Και να μην πάμε πίσω για την αγορά του αιώνα και τα λοιπά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι για αυτή την ιστορία με τα Σινούκ, τώρα πάμε και στην ιστορία με τις μίζες. Mm-hmm. Ενώ μέχρι τώρα ήταν διάφορες άλλες ιστορίες συνωμοσίας. Ίσως και θυμάσαι και εσύ κάποιες εκπομπές που είχε κάνει και ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος. Mm-hmm. Και αναφερόντουσαν σε διεθνή συνωμοσία εναντίον του Πατριάρχη, γιατί ο Πατριάρχης, να θυμίσουμε, ήταν στενός φίλος του Τάση Παπαδόπουλου, του τότε πρόεδρου της Κύπρου, και είχαν ταχθεί, τον είχε παροτρύνει μάλιστα να ταχθεί εναντίον του σχεδίου Ανάν. Mm-hmm. Σκαλίζουμε τώρα πάρα πολλές ιστορίες. Αυτά για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα
ότι αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Μάλιστα. Να πούμε ότι, ότι τα ελικόπτερα Chinook είναι της αμερικανικής εταιρείας Boeing με αντιπρόσωπο τότε την εταιρεία Axon συμφερόντων του κυρίου, κυρίου Θωμά Λιακουνάκου. Ναι, ναι. Στη Βρετανία, όπως προανέφερες, όπου είχε συμβεί παρόμοια πτώση ελικοπτέρου, είχε γίνει απόπειρα απόκρυψης του προβλήματος, το λογισμικό του Chinook. Ναι, ναι, ναι. Το είχε αποκαλύψει ένας ιστότοπος που λέγεται Rough Justice, και εγώ το βρήκα, αυτό βέβαια ήταν μετά από πολλά χρόνια, εγώ το βρήκα σε ένα computerweekly.com τα στοιχεία, και που αναφέρουν ότι αυτό το αεροπλάνο είχε πέσει το 1994 στο Mull of Kintyre της Σκωτίας. Και με το που είχε βγει από το Rough Justice αυτό το πράγμα, αμέσως είχαν διαφερθεί 4.000 αναγνώστες. Δηλαδή είχε γίνει χαμός με την ιστορία. Στην περίπτωση του Chinook, Κώστα, που έπεσε, να υπενθυμίσουμε πλησιάζοντας την Χαλκιδική. Στο Άγιο Όρος, ναι. Λίγο πριν προσγειωθεί, ήταν να γίνει επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχη στο Άγιο Όρος. Παρασύροντας το θάνατο 17 ανθρώπους, το διοικητικό εφετείο δεν είχε αποδεχθεί ούτε την πραγματογνωμοσύνη της βλάβης του υδραυλικού συστήματος. Όχι, όχι, όχι. Ο μόνος που είχε πάρει έτσι αποζημίωση ήταν η οικογένεια του πιλότου από την πολεμική αεροπορία. Όλες οι άλλες αποζημιώσεις ήταν ασφαλιστικές. Δηλαδή το δημόσιο με κάποιες περίεργες, όπως μου τις χαρακτήρισε ο δικηγόρος της οικογένειας του Πατριάρχη, αποφάσεις δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε καν στα δικαστήρια, και μάλιστα μου ανέφερε ηρωνικά σχόλια για μια δικαστήνα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι μια άλλη ιστορία, δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε τις αποφάσεις που είχαν πάρει οι ανακριτικές επιτροπές του Υπουργείου Άμυνας, της αεροπορίας δηλαδή. Δηλαδή τις παραμέρισαν. Δηλαδή, κάτι είχε γίνει, κάποια παρέμβαση, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω αλλιώς, ας πούμε. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους υποθέσεις και θέματα ρεπορτάζ, θα λέγαμε. Θέλω να σου θυμίσω κάτι πάρα πολύ παλιό. Το πρώτο σκάνδαλο με το οποίο είχα ασχοληθεί σαν παλιός συντάκτης των Διεθνών ήταν τις μίζες που είχαν δώσει από την Boeing στον βασιλιά Μποντουέν του Βελγίου. Είχα εκπλαγεί τότε σαν νέος δημοσιογράφος, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 70, ξέρω εγώ. Είχα εντυπωσιαστεί ότι πώς είναι δυνατόν ένας τόσο υψηλά ιστάμενος να παίρνει μίζες από μια εταιρεία κατασκευής. Δεν θέλω να σου πω ότι η Boeing έχει παλιά προϊστορία με μίζες, και μετά είχε πάει και στην Ιταλία άλλο σκάνδαλο και τέτοιο. Και τώρα τη συναντάμε πάλι σε αυτή την ιστορία με τα Chinook. Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr.
Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα TV. Είμαστε λοιπόν και πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη και στον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Νέα στοιχεία, Παναγιώτη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση. Νέα στοιχεία, λέω, έρχονται, Παναγιώτη, στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της πολύωρης απαγωγής θρίλερ του πολύ γνωστού επιχειρηματία Δημήτρη Καραμολέγκου. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι σε λίγο με τον Παναγιώτη Βλαχουτζάκο. Να πούμε πως τρία είναι τα βασικά στοιχεία που ανατρέπουν τα όσα είχαν γίνει γνωστά έως τώρα. Πρώτον, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του επιχειρηματία αλλά και του στενού του περιβάλλοντος, οι απαγωγείς δεν εργάζονταν στην αρτοβιομηχανία και ως εκ τούτου ήταν παντελώς άγνωστοι για τον Μανώλη Καραμολέγκο. Δεύτερον, οι απαγωγείς, σύμφωνα με την εκτίμηση του θύματος, ήταν τρεις. Και τρίτον, εγκέφαλος φέρεται να ήταν ο Μολδαβός που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Παρά τα αυτά, πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι για την υπόθεση αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των φερόμενων ως δραστών στους τέσσερις. Άλλο ένα στοιχείο που έγινε γνωστό αποτυπώνει τις διαπραγματεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας του Μανώλη Καραμολέγκου. Οι δράστες φέρονται να ζήτησαν ως λίτρα από την οικογένειά του 1 ή 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος του επιχειρηματία φέρονται να απάντησαν στους απαγωγείς ότι δεν μπορούν να διαθέσουν πέραν των 500.000 ευρώ. Παναγιώτη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είχαμε πριν ένα πρόβλημα επικοινωνίας, το οποίο επιλύθηκε άμεσα. Λοιπόν, πραγματικά έχουν νέα στοιχεία για την υπόθεση της πολύωρης απαγωγής του επιχειρηματία. Ανέφερα κάποια από αυτά τα νέα στοιχεία που έρχονται σιγά-σιγά στο φως της δημοσιότητας, Παναγιώτη, για τη δράση των ανθρώπων που έκαναν την απαγωγή. Ακριβώς, ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα με δηλώσει του επιχειρηματία του κ. Καραμολέγκου, αλλά και του ελληνικού περιβάλλοντος, οι απαγωγείς, ενώ αρχικά είχε ακουστεί ότι εργάζονταν κατά το παρελθόν στην αρτοβιομηχανία, ότι λέγανε κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατά δήλωσή του ήταν παντελώς άγνωστοι. Επίσης, να πούμε ότι οι απαγωγείς σήμερα με την εκτίμηση του θύματος ήταν τρεις και όχι τέσσερις, όπως αρχικά είχε έτσι. Πώς το λένε, σύμφωνα με οι διαρροές λέγανε ότι πρόκειται για τέσσερα άτομα. Τελικά ο επιχειρηματίας λέει ότι θεωρεί ότι είναι τρεις και όχι τέσσερις. Και τρίτον, ότι ο εγκέφαλος, ότι ως εγκέφαλος φέρεται ο Μορδαβός, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι παραδόθηκε χτες στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας, συνοδευόμενος φυσικά από τον επιχειρηματία. Παναγιώτη, βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι, συνεχίζουν να είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες. Ακριβώς, για την υπόθεση. Αυτό πρέπει να φέρουμε. Πάνω από τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει πέσει ένα πέπλο μυστηρίου. Από την αρχή, θα θυμάσαι και εσύ, ότι οι πληροφορίες βγαίνανε με το σταγονόμετρο. Οι άντρες της Ελλάς φοβόντουσαν για τη ζωή του κ. Καραμολέγκου, γι' αυτό και κρατούσαν, τηρούσαν σιγή ηχθείως, δεν έλεγαν πολλά πράγματα.
έπαιρνε τις πληροφορίες με το σταγονόμετρο. Mm-hmm. Τελικά η υπόθεση είχε θετική έκβαση, καθώς όπως είπαμε και χθες, ο επιχειρηματίας έπεισε μόνος του στην ουσία τον απαγωγέα του να mm-hmm. το συνοδεύσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα της κερατέας, όπου και οι δύο πέρασαν τις πόρτες τους. Ο μεν πρώτος συνελήφθη, ο δεύτερος φυσικά απελευθερώθηκε. Μάλιστα φέρεται να είπε στον φρουρό εκεί του τμήματος ότι έχει ακούσει κάτι, του είπε για μια απαγωγή επιχειρηματία. Ο φρουρός απάντησε ναι και του έκανε νόημα, του κλείσε το μάτι και του είπε και οι άνθρωποι κάνουν λάθη, δείχνοντας του φυσικά τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πίσω του γύρω στα 4 μέτρα απόσταση και ο οποίος οπλοφορούσε. Όταν ο φρουρός μάλιστα αντιλήφθηκε ότι αυτός ο οποίος συνόδευε τον επιχειρηματία οπλοφορεί, τότε τον ακινητοποίησε άμεσα και τον συνόδευσε εντός του αστυνομικού τμήματος. Μάλιστα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να πούμε πως με μια λιτή ανακοίνωση ο επιχειρηματίας Μανώλης Καραμολέγκος αναφέρεται στο περιστατικό της πολύωρης απαγωγής του και να σας διαβάσω την ανακοίνωση του κυρίου Καραμολέγκου. «Έζησα μια περιπέτεια, μια δύσκολη στιγμή, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι πέρασαν στιγμές αγωνίας και βρίσκονται συνέχεια στο πλευρό μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στην ελληνική αστυνομία και τα στελέχη της για τη συστηματική δουλειά, την ανθρωπιά και τον επαγγελματισμό τους. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες και έχω εμπιστοσύνη ότι σύντομα θα διαλευκανθεί η υπόθεση. Τέλος, θα ήθελα να διαψεύσω κατηγορηματικά δημοσιεύματα που εμφανίζουν σύνδεση των δραστών με εργαζόμενους ή πρώην εργαζόμενους της εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν εργαστεί ποτέ και ουδεμία σχέση είχαν ή έχουν με την εταιρεία μας». Αυτή είναι η ανακοίνωση που έκανε σήμερα ο κύριος Μανώλης Καραμολέγκος, ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να δούμε και τις δηλώσεις που έγιναν χθες έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κερατέας. Να πούμε λοιπόν ότι 3 είναι τα βασικά στοιχεία που ανατρέπουν τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα. Πρώτον, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του επιχειρηματία αλλά και του στενού του περιβάλλοντος, οι απαγωγοί δεν εργάζονταν στην αρτοβιομηχανία και ως εκ τούτου ήταν παντελώς άγνωστοι για τον κύριο Μανώλη Καραμολέγκο. Δεύτερον, οι απαγωγείς σύμφωνα με την εκτίμηση του θύματος ήταν 3 και τρίτον, εγκέφαλος φέρεται να ήταν ο Μολδαβός που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Ένα ακόμα στοιχείο που έγινε γνωστό και αποτυπώνει τις διαπραγματεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας του κυρίου Καραμολέγκου είναι ότι οι δράστες φέρονται να ζήτησαν ως λίτρα από την οικογένειά του περί τα 1-2 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος του επιχειρηματία φέρονται να απάντησαν στους απαγωγείς ότι δεν μπορούν να διαθέσουν πέραν των 500.000 ευρώ. Να πούμε ότι και χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν είχαμε κάποια πληροφορία αν οι απαγωγείς είχαν επικοινωνήσει με την οικογένεια του κυρίου Καραμολέγκου. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός του 27χρονου Μολδαβού συνελήφθη χθες και ένας άλλος ομοεθνής του στη Λεωφόρο Λαυρίου για την ίδια υπόθεση, οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το απόγευμα στον ανακριτή, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιείται άτυπη αναπαράσταση στο σημείο της απαγωγής. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τα αποσπάσματα, όχι ακόμα. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Καραμολέγκος πρώτος στην πόρτα του τμήματος Κερατέας εχθές το βράδυ έφτασε ο επιχειρηματίας, ενώ απαγωγές ακολουθούσε σε απόσταση 4 μέτρων. Ο κύριος Καραμολέγκος ρώτησε τον φρουρό του τμήματος αν έχει ακούσει κάτι σχετικά με μία απαγωγή ενός επιχειρηματία. Ο φρουρός απάντησε ναι και τότε ο κύριος Καραμολέγκος του έκλεισε το μάτι και έκανε νόημα προς τα πίσω λέγοντας «και οι άνθρωποι κάνουν λάθη». Όταν λοιπόν ο φρουρός αντιλήφθηκε ότι το άτομο που ακολουθούσε τον επιχειρηματία οπλοφορούσε, το ακινητοποίησε και τον συνόδευσε εντός του αστυνομικού τμήματος. Να πούμε επίσης, ο κύριος Καραμολέγκος κρατείται σε οίκημα στην περιοχή της Κερατέας,
και παρέδωσε στους αστυνομικούς ο δράστης που παραδόθηκε, ο Μολδαβός, ο 37χρονος Μολδαβός, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα πιστόλι και μία χειροβομβίδα ανατολικού τύπου που είχε στην κατοχή του, καθώς και ένα ζευγάρι χειροπέδες. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην περιοχή της Κερατέας. Μάθατε τι συνέβη αργότερα? Από τα μέσα τώρα έχω μάθει. Τι από το ίντερνετ για την κάποια απαγωγή. Ναι. Υπήρχε αστυνομία, είχε κλείσει εδώ το δρόμο γύρω-γύρω. Αυτό. Αλλά σε το φύγατε, ρωτήσατε τι συνέβη? Δεν λέγανε τίποτα. Οι αστυνομικοί και σήμερα το πρωί δεν έλεγαν τίποτα. Ακούστηκε φασαρία το βράδυ, όχι, ακούσατε όχι, τίποτα περίεργο? Όχι, δεν άκουσα. Ούτε πυροβολισμούς, ακούσατε κάτι? Άκουσα από γείτονες εδώ ότι έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί. Δεν άκουσα όμως κάτι άλλο. Τι ώρα ήταν περίπου? Μετά τις 10:30-11. Βγήκατε έξω εσείς εκείνη την ώρα? Βγήκα έξω, ήταν αστυνομικοί εδώ, αλλά δεν είπανε τίποτα. Είχαν κλείσει ήδη τον δρόμο? Όχι, δεν είχαν κλείσει τον δρόμο. Ο δρόμος ήταν κλειστός μέχρι και σήμερα το πρωί τα ξημερώματα. Οι γείτονες άκουσαν κάτι, άκουσαν πυροβολισμούς, άκουσαν φωνές, τίποτα? Όχι, όχι. Απολύτως. Σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε και τις και άλλες δηλώσεις που έγιναν εκεί στο σημείο που βρέθηκε, όπου απήγαγαν τον κύριο Καραμολέγκο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε. Τι σκορδέλες είδαμε εδώ το πρωί. Ναι, 8 παρά τέταρτο. Ακούσατε κάτι το βράδυ? Όχι. Είμαστε πίσω. Είχε αστυνομία τα περιπολικά? Ένα περιπολικό ήταν. Να πούμε λίγα λόγια για τον κύριο Καραμολέγκο. Είναι επικεφαλής του ομίλου Καραμολέγκος και διαθέτει δεκάδες εργαστήρια παρασκευής και πώλησης αρτοσκευασμάτων. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1950 από έναν φούρνο στη Σαντορίνη και σήμερα θεωρείται κορυφαίος στον κλάδο της αρτοβιομηχανίας με την Καραμολέγκος ΑΕ. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας όπως και το εργοστάσιο εδράζουν στο Κοροπή. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία με αφοσίωση στη δουλειά του, που όπως ανέφεραν πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος και συνεργάτες του, πήγαινε το πρωί από τους πρώτους στη δουλειά και έφευγε από τους τελευταίους αργά το βράδυ. Το έτος 1999 η εταιρεία του εισήλθε στην αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ έναν χρόνο μετά απέκτησε μετοχικό κεφάλαιο. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία βγήκε εκτός συνόρων, ιδρύοντας θυγατρική στη Ρουμανία, σε μια χώρα σχετικά παρθένα. Στη βαλκανική χώρα δραστηριοποιούνται άλλες 6 αρτοβιομηχανίες, ωστόσο η έννοια ψωμί τοστ δεν υπάρχει, οπότε ο κύριος Καραμολέγκος με την ειδίκευσή του και την ποιότητά του δημιούργησε μια νέα αγορά. Αυτά λοιπόν για την υπόθεση του κυρίου Καραμολέγκου. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για την οικονομική μας επικαιρότητα, καθώς έχει προκύψει μια σύγχυση, θα λέγαμε, με το θέμα της επιστροφής της Τρόικας στην Αθήνα. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο μας, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαγκάρη. Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούμε. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές μας. Επίσης, κύριε Τσαγκάρη, λοιπόν, νωρίς το πρωί βγήκε η είδηση ότι η Τρόικα, οι επικεφαλής της Τρόικας, επιστρέφουν στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά βγήκε η Κομισιόν και διέψευσε αυτή την ημερομηνία επιστροφής της Τρόικας. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υποτίθεται ότι έστειλαν ξανά καινούργια στοιχεία. Υπάρχει εκεί μια διστοκία στην επαφή με την Τρόικα και περιμένουμε να δούμε σε τι ακριβώς οφείλεται αυτή η απόσταση. Mm-hmm. Τελικά είναι βέβαιο πάντως ότι η απόσταση δεν ήταν μέτρα, όπως έλεγε το οικονομικό επιτελείο, αλλά είναι χιλιόμετρα. Mm-hmm. Να μην πω μίλια που είπε ο κύριος Προβόπουλος στη Βουλή. Κάποιοι λένε, κύριε Τσαγκάρη, ότι από τη στιγμή που έρχεται η Τρόικα, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια συμφωνία ανάμεσα στους επικεφαλείς της Τρόικας και της ελληνικής
πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, αυτό υποτίθεται. Το ανησυχητικό είναι, αν θέλετε, γιατί φαίνεται η Τρόικα δεν δείχνει μια πολιτική διπλωματία αυτή την περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μια έτσι, θα τη χαρακτήριζα προεκλογικού χαρακτήρα περίοδο εν ώψη των ευρωεκλογών. Θυμίζω ότι και οι Ευρωπαίοι έχουν ζητήσει να αναβληθούν οι αποφάσεις για το δύσκολο θέμα του ελληνικού χρέους εν ώψη των ευρωεκλογών. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η Τρόικα δεν διευκολύνει την ελληνική πλευρά, η οποία έχει κάνει κάποιες σημαντικές και επώδυνες πολιτικά, αν θέλετε, προσπάθειες, mm-hmm. ακόμη και με θέματα στα οποία σας θυμίζω ότι πάρα πολλοί επιστήμονες, συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, ήμασταν κάθετα αντίθετοι, όπως ας πούμε η μονιμοποίηση του φόρου κατοχής στα ακίνητα. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουν επιβληθεί τριτοκοσμικοί φόροι, αφγανικοί φόροι, πακιστανικοί φόροι, για να παραφράσω τα πρόσφατα σχόλια του περιοδικού Spiegel. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί παρά αυτήν την, αν θέλετε, διάθεση που έδειξε κακώς και κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, η ελληνική πλευρά με τέτοια υπερβολική φορολόγηση, δεν βλέπω την Τρόικα να θέλει να διευκολύνει λίγο πολιτικά την κατάσταση. Ναι. Τους βλέπω λίγο κάθετους, την ώρα βέβαια, να θυμίσουμε, που το Ευρωκοινοβούλιο ελέγχει την πολιτική που έχει εφαρμόσει η Τρόικα στην Ελλάδα, δεδομένου ότι βλέπουμε εδώ από 4-5 χρόνια, πόσα είναι τώρα πια, ότι δεν επιτυγχάνονται ούτε οι στόχοι, και βεβαίως παραμένουν τα δομικά προβλήματα που στην ελληνική οικονομία, όπως σε κάθε οικονομία, είναι το ποσοστό ανεργίας και η συρρήκνωση της οικονομίας. Είδαμε τις δραματικές, τις ανησυχητικές, θα έλεγα τουλάχιστον ανησυχητικές, διαπιστώσεις του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος χθες σε ημερίδα του ΣΕΦ σε ό,τι αφορά την αύξηση των κόκκινων δανείων στον τραπεζικό τομέα. Mm-hmm. Βλέπουμε την αγωνία των τραπεζιτών για τους καταθέτες που δεν έρχονται, mm-hmm. και από που να έρθουν βέβαια, αφού οι Έλληνες δεν έχουν αυξημένα εισοδήματα. Επομένως δεν υπάρχει ποσό για να αποταμιεύσει κανένας. Τα πράγματα παραμένουν σε ένα γκρίζο, σε ένα μαύρο, θα έλεγα, φόντο, mm-hmm. που βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος της μέρας. Πάντως τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την Ελλάδα, και είχαμε και την παρέμβαση του νομπελίστα οικονομολόγου, του κυρίου Κρούγκμαν, ότι είναι σοκαριστική η απουσία της συνεργασίας στο Νότο. Το ευρώ είναι ζουρλομανδίας, είπε ο κύριος Κρούγκμαν. Ναι, είναι παλιός ο χαρακτηρισμός του, και έχει πάρει και τη σκητάλη και η Daily Telegraph, η οποία χαρακτήρισε απαντεώνα τον κύριο Ρεν. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Ρεν είναι αυτός που είπε ότι όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα ήταν για να διασωθεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και το ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται εδώ θέματα σε σχέση με την άθλια διαχείριση του ελληνικού χρέους, η οποία έχει υπάρξει στο προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και λέω άθλια διότι δεν είναι διαχείριση χρέους το να χρωστάς 300 δις και στο τέλος της μέρας να χρωστάς παραπάνω από αυτά. Ναι. Ο κύριος Κρούγκμαν, μιας και τον αναφέρατε, κύριε Τσαγκάρη, είπε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι που λέμε και οι περισσότεροι άνθρωποι, ότι ο τρόπος για την επίτευξη της οικονομικής ανάκαμψης δεν είναι αυτός, κάνοντας δηλαδή τους ανθρώπους να υποφέρουν. Δηλαδή, ανέφερε ότι οι άνθρωποι υποφέρουν αυτή τη στιγμή, και ότι ο τρόπος που χρησιμοποιείται για να βγούμε από την κρίση δεν είναι σωστός. Ακριβώς αυτό που επισημαίνετε. Το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι η ρευστότητα. Χωρίς χρήμα, μια εγχρήματη οικονομία είναι σαν τον άνθρωπο που δεν έχει αίμα. Όπως ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ανάγκη μια ποσότητα αίματος για να λειτουργεί, γι' αυτό και στις εγχειρήσεις χρειάζεται μετάγγιση αίματος, συμπλήρωμα δηλαδή του αίματος το οποίο χύθηκε. Η Ελλάδα έχει κάνει μετάγγιση αίματος προς το εξωτερικό, είτε για λόγους φόβου, το country risk το περίφημο, είτε για λόγους αποπληρωμής των προηγουμένων δανείων. Η Ελλάδα σήμερα υποφέρει από ρευστότητα, είναι με στενό κορσέ, παίρνει δόσεις στις δόσεις για να εξοφλεί ομόλογα τα οποία χρωστάει, είναι σε ένα καθεστώς νομισματικής αποστήρωσης, όπως λέμε στα οικονομικά. Mm-hmm. Λοιπόν, που μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί με αυτές τις μικροεπιταγές διευκόλυνσης να υπάρξει ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη θέλει δάνεια, η ανάπτυξη θέλει δωρεάν λεφτά, βλέπε σχέδια Μάρσαλ, η ανάπτυξη θέλει να πέσουν από κάπου χρήματα. Εάν στην Ελλάδα δεν πέσουν χρήματα, εάν στο Νότο γενικότερα τον Ευρωπαϊκό δεν πέσουν χρήματα, δεν μπορεί ποτέ να έρθει η ανάπτυξη. Ναι. Και βέβαια είναι ανισχυτικό και το ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος τον είδαμε χθες με αφορμή εκείνο το Βρετανό βουλευτή που έκανε την επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, την προσβλητική επίθεση θα έλεγα βέβαια εγώ. Παρά τα αυτά, σε μερικά σημεία της αναφοράς του είχε κάποιο δίκιο, διότι αν το όνειρο, αν το όραμα, αν ο στόχος δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, τότε πραγματικά και είναι, θέλω να πω, μια απλή συνύπαρξη ανεξάρτητων κρατών όπου ανταγωνίζεται το ένα με το άλλο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα από την πρώτη την καλή στιγμή, πριν καν μπει δηλαδή στην Ευρωζώνη, δεν ήταν μια χώρα δυνατή η οποία να έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, να έχει προϊόντα τα οποία να είναι ανάρπαστα στις διεθνείς αγορές, έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά με όρους ανταγωνισμού να ανταγωνιστεί ποιος, την Αυστρία, την Γερμανία, την Αγγλία. Μιλάμε για κολοσσούς. Φανταστείτε την Ελλάδα, την Ευρώπη των 12 τότε, σας θυμίζω. Ναι. Επομένως είναι δύσκολη η άσκηση Πιχάρτου και πράγματι χρειάζεται μια νέα πολιτική και οικονομική διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Τι περιμένουμε από την αξιολόγηση της Τρόικας, κύριε Τσαγκάρη? Ποιο είναι το ποσό που περιμένουμε να εκταμιευθεί? Κοιτάξτε, η δόση καθυστερημένη τώρα του Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο πήραμε το 1 δις που ήταν καθυστερημένη δόση του Ιουνίου. Ναι. Το Δεκέμβριο υποτίθεται ότι επρόκειτο να εκταμιευθούν 4,9 δισεκατομμύρια. Ναι. Αυτή είναι η καθυστερημένη δόση η οποία υπάρχει τώρα και περιμένουμε να συμφωνηθεί το δημοσιονομικό κενό του 2014-2015. Η δουλειά της Τρόικα βέβαια δεν είναι, την ονομάζουμε διαπραγμάτευση, η αντισπράγμαση δεν είναι η διαπραγμάτευση της μορφής που περιγράφω εγώ και που συζητούσαμε προηγούμενα. Η διαπραγμάτευση με την Τρόικα είναι επάνω σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί, δηλαδή αν θα κλείσει αυτός ή ο άλλος οργανισμός, δηλαδή αν θα μπει το 25 ευρώ το εισιτήριο στα νοσοκομεία ή αν θα μπει 13 ευρώ στα τρόλεϊ, λέω κάτι χαζό έτσι για να ακουστεί. Θυμίζω ότι στην περίπτωση αυτή επιλέγει ο δρόμος να μπουν τα 5 λεπτά στα τσιγάρα. Λοιπόν, η διαπράγμαση με την Τρόικα είναι επάνω στο ήδη υπάρχον συμφωνημένο σχέδιο και πλαίσιο του Δευτέρου Μνημονίου. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί. Κολλησιεργεί και μερικές φορές η ελληνική πλευρά, πιεζόμενη πολιτικά σε διάφορα θέματα, όπως είναι κυρίως η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, όπου εκεί αντί για απολύσεις έχει επιλεγεί ο όρος κινητικότητα. Ένα πράγμα το οποίο ανθρώπινα είναι κατανοητό και κοινωνικά, όμως δεν βοηθάει τα νούμερα του προϋπολογισμού και εκεί είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνιών με την Τρόικα, δεν είμαι πρόχειρος τώρα. Είναι αρκετά τα μέτρα τα οποία δεν έχουν γίνει, δεν έχουν καταργηθεί οι φόροι υπερ τρίτων, δεν έχει γίνει εξορθολογισμός στο θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, είναι μεγάλες οι τρύπες οι οποίες διαμορφώνονται. Υπάρχει μια σειρά εκκρεμωτήτων σε ό,τι αφορά το υποτιθέμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Ναι. Χθες, κύριε Τσαγκάρη, τέθηκε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση 20 φορέων του δημοσίου που δεν κρίνονται απαραίτητοι. Ναι. Να σας θυμίσω τώρα ότι αυτό ξεκινήσει από την εποχή ακόμη που ήταν αντιπρόεδρος ο κύριος Πάγκαλος, αν θυμάστε. Μάλιστα. Είναι μια πολύ παλιά συζήτηση. Το πόσοι οργανισμοί έχουν μπει και έχουν βγει από αυτή τη λίστα και πόσες φορές έχει έρθει αυτή η λίστα για συζήτηση, ούτε καν θυμάται κανένας. Το βέβαιο είναι ότι όταν θέλεις να κάνεις μια δημοσιονομική προσαρμογή, οι δρόμοι σου είναι δύο. Ο ένας είναι να αυξάνεις τους φόρους και ο άλλος είναι να κόβεις τις δαπάνες σου. Δαπάνες εμπροκειμένου τι είναι? Είναι η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Λοιπόν, το ελληνικό πρόγραμμα πρόκρινε περισσότερο τη διαδικασία της αύξησης των φόρων. Να πω, παρότι αυτό επιλέξαμε αρχικά, 4 χρόνια μετά έρχεται σιγά σιγά ο κόμπος στο χτένι και δεν υπάρχει δυνατότητα, εάν δεν κλείσουν και κάποιοι οργανισμοί από αυτούς που υποτίθεται ότι δεν χρειάζονται. Τώρα πώς θα κλείσουν? Διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στον τύπο ότι αυτοί οι οποίοι είναι υπάλληλοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα πάνε με τη διαδικασία της κινητικότητας,
οι άλλοι που είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου θα απολυθούν. Μάλιστα. Βλέπετε ότι και αυτή την ώρα της φτώχειας, της πείνας, της πτώχευσης εντός εισαγωγικών που λέω εγώ, υπάρχουν ακόμη και αυτή τη στιγμή 2 μέτρα και 2 σταθμά για το ίδιο για θέμα, το οποίο αν θέλετε και κοινωνικά δεν είναι σωστό. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς, να αναφέρουμε κάποιους από αυτούς, ο οργανισμός Κοπαΐδας, που μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από την οποία και εποπτεύονταν μέχρι σήμερα, η Κεντρική Αγορά Πατρών, και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές της στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, από την οποία και εποπτευόταν μέχρι σήμερα. Καταργούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μοριά, Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, είναι Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Είναι εκπληκτικά και τα ονόματα. Καθώς και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας πάβουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των ενόπλων δυνάμεων, συγχωνευόμενα σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης έχουμε και αλλαγές στη βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, κύριε Τσαγκάρη. Ναι, το ακούσαμε και αυτό, γιατί μέχρι τώρα η βαθμολόγηση έπαιρναν όλοι 10. Ναι. Οπότε τώρα έχει βγει ένας νόμος όπου απαγορεύει να παίρνουν όλοι 10. Θα παίρνει το 30% 9 με 10. Ναι. Το 40% τους έχει βάλει ποσοστά δηλαδή, ναι, μέσα στα οποία θα πρέπει κανείς να αξιολογεί τους δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα. Εντάξει, είναι οι παλιές παθογένειες τώρα του ελληνικού δημοσίου. Αυτές τις ξέρουμε. Εγώ, ξέρετε, δεν μου αρέσει. Από τη μια γελάει κανένας, από την άλλη δεν μπορείς να είσαι και... Έχουμε και μέτρα για την πάταξη της γραφειοκρατίας όμως. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και μέτρα για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Τέλος πάντων, απομένει πολλά να γίνουν στο να γίνει η Ελλάδα Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε μια μέρα και χρειάζεται χρόνος προσαρμογής. Αλλά η επίσης πικρή αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε μια ταχύτητα στην κατεύθυνση των ποιοτικών προδιαγραφών. Αντίθετα, το μόνο που βλέπουμε είναι να επιβάλλονται φόροι και να αυξάνονται τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις. Φορολογικές υποχρεώσεις όχι πάνω στα έσοδα κατά ανάγκη, αλλά σε φόρους στους οποίους αυθαίρετα και από μόνο του επιβάλλει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί σε συνδυασμό με αυτό που αναφέραμε πρωτήτερα, δηλαδή την ανυπαρξία ρευστότητας και δυνατότητας δανεισμού, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα στην καθημερινότητα που δημιουργεί πίεση, θυμό, αγανάκτηση και ανασφάλεια. Και αν η κοινωνία προσέλθει με αυτά τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε με αυτές τις συνισταμένες αύριο το πρωί στις κάλπες, είτε για τις ευρωεκλογές είτε για τις δημοτικές εκλογές, αντιλαμβάνεστε πώς θα εκλάβει κανένας αυτή την κάλπη στο να εκφράσει τη δυσφορία του και την απογοήτευσή του. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει, πιστεύω, και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, εντός εισαγωγικών, και βεβαίως την ελληνική πολιτική ηγεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Λεπτάκια πριν τις 2 και πάμε γρήγορα στην Βουλή και στο Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνα μου, καλό μεσημέρι. Μπάτσι. Τι κάνουμε? Γεια σου, Λάμπρο. Σε ακούμε. Τι λέει? Τι έχουμε σήμερα? Είχαμε εδώ σήμερα το Μίστερ Προβόπουλος. Μάλιστα. Είχαμε εδώ όλοι. Κρεμούμαστε να τα χείλη να δούμε τι θα πει. Βλέπει φως στο τούνελ. Συγκρατημένα αισιόδοξο είναι εμφανίσει ο κ. Προβόπουλος. Ναι. Επιβράδυνση βλέπει της ύφεσης του 2013. Ναι. Η οικονομία λέει ότι είναι σε τροχιά σταθεροποίησης. Έδειξε και αυτός ευχαριστημένος από το πλεόνασμα, αλλά σημείωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να βγει από την ύφεση, όχι παίρνοντας επιπλέον φόρους, αλλά να πατώντας την φοροδιαφυγή. Δηλαδή, φτάνει πια, λέει, δεν μπορεί πλέον να πληρώσει άλλο κόσμος. Mm-hmm. Καλό ήταν αυτό που είπε ο Παύλος. Βέβαια, εμφανίστηκε ανήσυχος για το κλίμα πόλωσης που επικρατεί εν ώψη των ευρωεκλογών και λέει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει αυτό να αποσταθεροποιήσει την πολύ καλή τροχιά που έχει πάρει η οικονομία αλλά και γενικά η τραπεζικό σύστημα και η κοινωνία. Ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ναι. Λάμπρο, σήμερα έχουμε την παρουσίαση από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Βουλής τα πρώτα ευρήματα της έρευνας σχετικά με το έργο της Τρόικας στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Θα μας τα δώσουν κάποια στιγμή, πιστεύω. Σήμερα? Πιστεύω πως είναι μέσα στην ημέρα. Τι να θα δούμε. Γίνει δηλαδή στην Βουλή? Πάντως, κοίταξε, από αυτά που λέει ο Προβόπουλος, λέει, δηλαδή πρώτη φορά ο Προβόπουλος ήρθε εδώ και μας είπε ότι εφαρμόσαμε πιστά και πιστικά το πρόγραμμα αυτό των μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού συστήματος. Βέβαια μίλησε για το κεντρικό ταυτίδιο στο πώς συνέχεια. Ναι. Και παράδειγμα έκανε και μαθήματα στους βουλευτές, οι οποίοι κάποια στιγμή ορισμένοι το επιτέθηκαν και τους λέει ότι κοιτάξτε, δεν ξέρετε και πολλά πράγματα γιατί κάνετε εύκολη και ανέξοδη κριτική. Ναι. Έχουμε φάει μερόνυχτα, λέει, πάνω από το τραπεζικό σύστημα. Ναι. Σαββατοκύριακα στα τηλέφωνα. Mm-hmm. Με τόσα φοβερά, κοινές που λέω στις τράπεζες, ναι, με τόσα φοβερά πράγματα που έγιναν, σαν το φύλλο που το παρασέρνει ο άνεμος. Ναι. Εμείς καταφέραμε, λέει, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με τόσα προβλήματα και σώθηκαν οι τράπεζές μας. Άρα λοιπόν, μην κάνετε, λέει, ανέξοδη κριτική εκ του ασφαλούς. Μίλησε και για άλλες.
κάνουν. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος επιστρέφει στις τηλεοπτικές σας οθόνες με την εκπομπή Ζούγκλα απόψε, 11 και 4 το βράδυ, από το Extra 3. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.